Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε κάθε φορά που ένας άνδρας σας επισκέφτεται γιατί τον προβληματίζει η αρρέωση μαλλιών? Είτε πρόκειται για άνδρα είτε για γυναίκα ασθενή, υπάρχει το ίδιο πρωτόκολλο που ξεκινά από τη σωστή διάγνωση. Η διάγνωση ξεκινά με το να πάρουμε ένα πλήρες ιστορικό ιατρικό σε ό,τι αφορά τυχόν λήψη φαρμάκων, τυχόν προϋπάρχουσες καταστάσεις ή άλλες ασθένειες. Επίσης, κληρονομικό ιστορικό, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις οι ασθενείς που έχουν κάποια μορφή αλλοπαικίας υπάρχει κληρονομικό υπόβαθρο. Όταν έχουμε στανάρει λοιπόν αυτές τις πληροφορίες, εξετάζουμε κλινικά τον ασθενή, κοιτάμε αν υπάρχουν τυχόν δερματοπάθειες που επηρεάζουν ή επιτείνουν το φαινόμενο της τριχόπτωσης, εξετάζουμε το pattern, το σχέδιο της αλλοπαικίας, πώς έχουν χαθεί τα μαλλιά και συνεκτιμούμε την ηλικία του ασθενούς και πότε ξεκίνησε το φαινόμενο της τριχόπτωσης. Έχοντας λοιπόν όλα αυτά, συζητάμε με τον ασθενή μπροστά στον καθρέφτη τα εξής. Πρώτον, υπάρχει επαρκής δότρια περιοχή ώστε να έχουμε αρκετούς πόρους, αρκετά τρυποθυλάκια για να κάνουμε μια σωστή αποκατάσταση. Ποιο θα είναι το νέο hairline μας, ποιο θα είναι το νέο σχέδιο του hairline, σε ποιες περιοχές θα δοθεί έμφαση για να καλυφθούνε και κυρίως πόσες συνεδρίες θα απαιτηθούν για να έχουμε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό που τουλάχιστον στη δική μας κλινική είναι νόμος. Δεν νοείται συμβουλή ιατρική και αποκατάσταση ενός προβλήματος αλλοπαικίας εάν δεν δώσουμε συντηρητική αγωγή για την εξασφάλιση ότι τα υπάρχοντα μαλλιά θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Χωρίς συντηρητική αγωγή, το φαινόμενο απλά εξελίσσεται και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ο ασθενής θα είναι πάλι στην κλινική δυσαρεστημένος γιατί έχει χάσει τα μαλλιά του.